Θα πάμε τώρα στον Άβαρχο Εναποστρατεία και γεωπολιτικό αναλυτή και από τους πιο ψύχρεμους, θα έλεγα εγώ, στις αναλύσεις, τον κύριο Φενέκο. Καλημέρα, κύριε Φενέκο. Καλημέρα, κύριε Σαχίνη, να είστε καλά. Θέλω να ξεκινήσω από αυτό που μας είπε ο ειδικός συμπερογνώμονας σε θέματα υπηρεσιών πληροφοριών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο κύριος Πικραμένος, ότι εάν 27 χρόνια, αλλά μετά αν δεν γράφεται ιστορία, τότε είχαμε βουλιάξει μια-δύο φρεγάτες, ούτε για γαλάζια πατρίδα θα συζητάγαμε τώρα, και αν είχαμε τις επόμενες μέρες επεκτείνει τα χωρικά ύδατα, θα ήταν κεφάλαιο που θα είχε κλείσει. Αλλά μετά, αν δεν γράφεται ιστορία, 27 χρόνια μετά, τι πρέπει να αντλήσουμε? Είναι γεγονός ότι αν είχαμε κάνει εκείνη τη βραδιά μια πράξη τουλάχιστον αποκατάστασης των πραγμάτων, πιθανό να μην ήταν οπωσδήποτε βούλιαγμα φρεγάτας, να ήταν μια διέλευση ενός αεροσκάφους και μια βόμβα πάνω στο νησί. Ίσως σήμερα να μιλάγαμε για μια διαφορετική ιστορία. Όμως επιτρέψτε μου να πω ότι αυτά τα πλάνα του περιορισμένου τοπικά και χρονικά επεισοδίου για να το κερδίσουμε, όπως το έχω πολλές φορές και στα μικρά γενναία, δυστυχώς και στα μυαλά των στρατιωτικών εκείνο το βράδυ μεταφραζόντουσαν και σε συνολικό πόλεμο. Και ως αποτέλεσμα δεν επικεντρωθήκαμε, εξού και δεν φυλάξαμε τα δεύτερα ίμια, στο τοπικό γεγονός να το κερδίσουμε, αλλά επικεντρωθήκαμε σε μια μεγαλύτερη σύγκρουση με την Τουρκία και στρέψαμε την προσοχή μας στο μεγάλο και χάσαμε το έλασο. Επειδή πολλοί έχουν συζητήσει και ως άνθρωπος του πολεμικού ναυτικού έχετε ήδη αγνώσει για την υπεροπλία που διέθετε τότε ο ελληνικός στόλος, είναι γεγονός ή είναι ένας αστικός μύθος για να χρησιμοποιηθεί το χάπι εκ των υστέρων? Κοιτάξτε, στο αεροναυτικό πεδίο στο Αιγαίο είχαμε υπεροπλία. Όχι μόνο ο στόλος ήταν ανεπτυγμένος, αλλά και τα αεροσκάφη ήταν σε μεγάλη ετοιμότητα. Αν λοιπόν ο πόλεμος, η σύγκρουση περιοριζόταν σε αεροναυτικό επίπεδο, τότε ήταν σίγουρο ότι θα είχαμε επικρατήσει. Το ζήτημα ήταν αν οι συγκρούσεις μεταφερόντουσαν και σε περιοχές όπως παράδειγμα στο Καστελόριζο ή ενδεχόμενα στην Κύπρο, όπου εκεί τα πράγματα θα διευρυνόντουσαν. Σε κάθε περίπτωση όμως, του να κερδίσουμε την υπόθεση των ημείων εκεί τοπικά ήταν η αναγκαία και η ικανή συνθήκη, ό,τι και να συνέβαινε στη συνέχεια. Θέλω να μου πείτε, εγώ διάβασα από το βιβλίο, το εξαιρετικό βιβλίο των δύο συναδέλφων, το οποίο έχει αποχαρακτηρίσει και δεν είναι εύκολη η διαδικασία για όσους γνωρίζουν τις Ηνωμένες Πολιτείες, απόρριτα τηλεγραφήματα των Αμερικανών. Τελικά οι όροι ήταν 4, κύριε Φενέκο, και σήμερα βιώνουμε τον 4ο, δηλαδή ουσιαστικά την γκριζοποίηση των ημείων. Παρότι μας φαίνεται βαριά έκφραση, ο 4ος όρος είναι ότι δεν επιστρέφει η προτεραία κατάσταση για κανέναν, και ο κανένας είμαστε εμείς. Είναι νησιά της ελληνικής επικράτειας. Βεβαίως, και θα σας πω και κάτι άλλο. Επειδή εξετάσαμε τα ίμια πολλές φορές και τα βάλαμε και σε παίγνια κλπ. Ένας ευφυής σπουδαστής κάποτε στη σχολή πολέμου που μου διοικητεί σε ένα παίγνιο είπε το εξής. Ότι στην ουσία εμείς μπήκαμε σε ένα πακέτο, σε ένα επεδείο διαπραγματεύσεων με τους Αμερικανούς ενδιάμεσους, χωρίς να απαντήσουμε, χωρίς να διαπραγματευτούμε μέχρι τέλους. Διότι όταν οι Αμερικάνοι γύρισαν και μας είπαν ότι είναι Τούρκοι πάνω στο νησί και ελάτε να το συζητήσουμε, κανονικά, κατά το σπουδαστή και εγώ συμφωνώ μαζί του, θα έπρεπε να ανταπαντήσουμε και να πούμε: ωραία, εμείς απομακρύνουμε λίγο το στόλο για να δείξουμε την καλή πρόθεσή μας, έτσι κι αλλιώς είχαμε υπεροπλία. Αλλά αν δεν φύγουν σε 5 λεπτά από το νησί επάνω, εμείς θα στείλουμε και θα το κάψουμε. Αυτό πραγματικά θα μετέθεται το πεδίο της διαπραγμάτευσης στην τουρκική πλευρά, που θα υποχρεωνόταν να πάρει τους ατραχανθρώπους, διότι οι Αμερικανοί αναγκαστικά θα μετέφεραν αυτή την αίτηση. Συνεπώς δεν εξαντλήσαμε τα περιθώρια διαπραγμάτευσης εκείνο το βράδυ. Αυτό ας το κρατήσουμε για τη συζήτηση από εδώ και κάτω. 27 χρόνια μετά λοιπόν, και έτσι όπως έχει εξελιχθεί η εικόνα και στο Αιγαίο και ευρύτερα στην Ανατολική Μεσόγειο με βάση και τις νέες παραμέτρους γεωπολιτικές, τι στην πραγματικότητα συμβαίνει? Κοιτάξτε, το γεγονός ότι συνέβησαν τα ίμια ως αφορμή είναι αυτή τη στιγμή για την Τουρκία και όλη η άλλη διεκδίκηση που εκφράζει για τα υπόλοιπα νησιά. Και δεν είναι μόνο ότι της άνοιξε η όρεξη, είναι ότι έχει και ένα modus operandi, θα το λέγαμε. Δηλαδή δεν θα παραξενιστώ καθόλου αν στο μέλλον αξιοποιήσει πάλι την ίδια λογική για κάποια άλλη βραχονησίδα ή κάποιο άλλο νησί μικρό. Στα μεγάλα νησιά δεν έχει πιθανότητες, γιατί τα μεγάλα νησιά έχουν την ικανότητα
αντίστασης και μάλιστα ο στόλος θα μπορεί να τα υποστηρίξει. Αλλά όταν έχεις χιλιάδες νησίδες που είναι ευάλωτες, αντιλαμβάνεσαι ότι πιθανόν να πάει να δημιουργήσει κάποια τετελεσμένα να το κάνει. Και εδώ έγινε τώρα η ετοιμότητα σε αεροναυτικό επίπεδο και γι' αυτό ακριβώς μιλάμε για τους νέους εξοπλισμούς που θα σου επιτρέψουν να αποκαταστήσεις την τάξη και να κυριαρχήσεις σε αεροναυτικό επίπεδο. Mm-hmm. Γεωπολιτικά. Γεωπολιτικά τώρα το γεγονός ότι έχουμε αυτή τη στιγμή τις συμμαχίες και με την Γαλλία και με τις Ηνωμένες Πολιτείες και με την παρουσία των αμερικανικών πλοίων μειώνει την πιθανότητα μεγάλης κλιμάκωσης επεισοδίων. Και μάλιστα μας δίνει τη δυνατότητα να αξιοποιήσουμε αυτό που ονομάζω εκτεταμένη αποτροπή. Κοιτάξτε, η αποτροπή έχει τιμωρητικό χαρακτήρα. Δηλαδή συμβαίνει κάτι και εσύ του επιβάλλεις ένα πολύ σκληρό πλήγμα ώστε να σταματήσει ή να φοβάται ότι θα το κάνεις. Η εκτεταμένη αποτροπή έχει προληπτικό χαρακτήρα. Σημαίνει ότι οι δυνάμεις που σε υποστηρίζουν, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδεχομένως και η Γαλλία, θα παρεύουν προληπτικά, προνοητικά, για να του πούν μην το κάνεις ή να στείλουν κάποια πλοία στην περιοχή που να λειτουργήσουν σαν ανασταλτικός παράγων στις δράσεις. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτές οι συμμαχίες που έχουμε κάνει στο επίπεδο της αποφυγής κλιμάκωσης ενεργειών θα λειτουργήσουν θετικά για μας. Mm. Μήπως ρωτάει εδώ ο φίλος ο Γρηγόρης, παρά είναι αισιόδοξος ο κύριος Φενέκος, γιατί για την ώρα η Τουρκία ξεδιπλώνει με μαεστρία όλη της τη γεωπολιτική στρατηγική σε βάρος ημών και της Κύπρου. Και αντιθέτως στην Ελλάδα υπάρχει μούδιασμα ή γινόμαστε παρακολουθητής των εξελίξεων. Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι είμαι αισιόδοξος. Αντιθέτως πιστεύω ότι είμαι αρκετά αποστασιοποιημένα, θα έλεγα, από το αντικειμενικά αναλυτής, διότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή και ο Ερντογάν προσωπικά έχει δημιουργήσει τόσες μεγάλες αντιπαλότητες στο διεθνές περιβάλλον που πολλοί θα ήθελαν και στο ΝΑΤΟ, παρά το γεγονός του τι κάνει ο Στόλτεμπεργκ που τον έχει ανάγκη, αλλά και στις ΗΠΑ και στις άλλες χώρες, να του περιορίσουν την επεκτατική του διάθεση, διότι είναι πλέον ανεξέλεγκτος. Πιστεύω λοιπόν ότι εάν έκανε κάτι εις βάρος της Ελλάδος αυτή τη στιγμή, εάν εμείς γρήγορα εκμεταλλευόμασταν αυτές τις προβλέψεις της συμμαχίας και είχαμε άμεση πληροφόρηση και άμεση επικοινωνία, ναι, θα μπορούσε να λειτουργήσει η εκτεταμένη αποτροπή προληπτικά για την αποφυγή κλιμάκωσης. Ρωτάει εδώ πέρα η φίλη μου η Χριστίνα. Μα εδώ, κύριε Φενέκο μου, στο εσωτερικό των ενόπλων δυνάμεων, στα υψηλά κλιμάκια, γίνεται της φαγωμάρας και της παρακολούθησης το ανάγνωσμα. Πιστεύετε ότι ασχολούνται με αποτροπές κλπ? Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι ο κομματισμός της ενόπλης δυνάμεις είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί. Όμως επιτρέψτε μου να πω κάτι. Οι αξιωματικοί που έχουν φτάσει στο βαθμό του ανώτατου, που είναι ναύαρχοι, υποστράτηγοι, αντιστράτηγοι κλπ., έχουν όλες τις ικανότητες να ηγηθούν. Το θέμα είναι μικρές διαφοροποιήσεις μεταξύ τους. Κάποιος καλύτερος ή κάποιος χειρότερος. Συνεπώς, ο κομματικός χαρακτήρας, παρά το γεγονός ότι επηρεάζει τις ένοπλες δυνάμεις σε κάποιο βαθμό, δεν τις αποδυναμώνει. Και σε κάθε περίπτωση πιστεύω ότι οι συγκεκριμένοι που επελέγησαν τουλάχιστον στο ναυτικό, η αεροπορία δεν άλεξε πάρα πολύ, παρά το γεγονός ότι ο κύριος Λιμπέρης ήταν εξαιρετικός, εν τούτης και οι καινούργοι οι οποίοι τοποθετήθηκαν είναι ικανότατοι και εξαιρετικοί αξιωματικοί και οι Έλληνες δεν έχουν αποβληθούν σε τίποτα. Μάλιστα. Τώρα, εδώ μου στέλνει ένας φίλος το εξής ερώτημα. Επειδή λέει παρακολουθώ και την αρθρογραφία του κυρίου Φενέκου, εγώ θα γίνω πιο συγκεκριμένος. Σενάριο. Κατάληψη πολύ μικρού νησιού, εξουδετέρωση φρουράς με Μπαϊρακτάρ και όμοιροι νησιώτες 50 με 100 άτομα από Τούρκους οϊκάδες μεταξύ 2 με 3 το πρωί. Πώς αντιδράμε, γενική σύραξη ή τηλεφώνημα στους Αμερικανούς? Είναι πολύ καλό το σενάριο που έχει βάλει ο ακροατής και οφείλω να ομολογήσω ότι και εμένα με έχει απασχολήσει πολύ, διότι το θέμα της ομοιρίας είναι αυτό που αποτρέπει την πολεμική δράση και την αποκατάσταση άμεσα. Σίγουρα όμως θα πρέπει να είναι προληπτικές ενέργειες και στη λογική της, θα έλεγα, αυτό που λέγαμε ισοδύναμου τετελεσμένου. Δηλαδή, ναι μεν μιλάς με τους Αμερικανούς, ναι μεν μιλάς με τους Γάλλους, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να δείξεις και εσύ ότι έχεις την δυνατότητα να διαπραγματευτείς, να έχεις ένα διαπραγματευτικό χαρτί. Και η έννοια του ισοδύναμου τετελεσμένου έχει εξεταστεί από τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις και να είστε σίγουροι ότι υπάρχουν σενάρια γι' αυτό.
Μάλιστα. Ο φίλος ο Φώτης. Κύριε Φενέκο, λέει, τελικά η Τσιλέρ δεν δικαιώθηκε ιστορικά. Μπορεί κάποιος Έλληνας να πατήσει το ελληνικό έδαφος των ημείων? Θα απολογηθεί και θα δικαστεί ποτέ κανείς για αυτή την προδοσία παραχώρηση εδάφους, ή δεν πρόκειται να συμβεί ποτέ αυτό? Κοιτάξτε, πολλές οι ευθύνες εκείνο το βράδυ, πολλές ευθύνες σε πολλά επίπεδα. Και βέβαια, θα είμαι ειλικρινής απέναντι σε όλους, δεν εξετάσαμε τα ίμια στο βάθος που έπρεπε, ούτε νομικά, ούτε επιχειρησιακά, ούτε ηθικά. Κατά την άποψή μου, ενώ γνωρίζουμε όλοι πολλά πράγματα, ενώ θα έπρεπε να έχει γίνει μια διεξοδικότατη μελέτη, ετούτοις αφέθηκε το θέμα να το εξετάσουν έγκριτοι δημοσιογράφοι, δηλαδή το βιβλίο που αναφέρατε προηγουμένως λέει πολλά περισσότερα από όσα θα έπρεπε να έχουν πει οι ίδιες οι ενόπλες δυνάμεις και η ίδια η πολιτική ηγεσία. Να πω κάτι, κύριε Φενέκο, εκείνο το βράδυ και πριν πάμε στη διαπραγμάτευση, οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν στα χέρια τους τα αυθεντικά κείμενα συμφωνιών με την Ιταλία και γνώριζαν πού είναι τα ίμια, γνώριζαν ότι είναι ελληνικά. Άρα, μήπως και οι σύμμαχοι μας ψιλοκρέμασαν αυτούς τους οποίους λέτε εσείς ότι θα μπορούσαμε να ενεργοποιήσουμε? Είναι γεγονός, και θα σας πω κάτι άλλο που το έχω διαπιστώσει μέσα από τις μελέτες, γιατί ήμουν και εγώ, με πήγα και εγώ στα ίμια. Ήμουνα στο επιτελής του αρχηγείου Στόλου πάνω στη φρεγάτα Έλλη. Ήμουνα στον κλάδο των επιχειρήσεων. Έκανα βάρδια στο θάλαμο μέσα στην Έλλη, στο θάλαμο επιχειρήσεων. Η αίσθηση μου είναι, και επειδή εκείνη την εποχή οι Αμερικανοί επεξεργαζόντουσαν το δόγμα της χρήσης καταδρομικών δυνάμεων ή ειδικών δυνάμεων για την επίλυση κρίσεων, μια κατάσταση την οποία την είχαν εφαρμόσει και στην Ισπανία σε αντίστοιχη κατάσταση που έγινε για κάποια νησάκια που είχαν καταλάβει τότε σε μια σύγκρουση τους με το Μαρόκο. Τότε λοιπόν αυτή την υπόθεση της χρήσης καταδρομικών δυνάμεων την εξέταζαν οι Αμερικάνοι σαν δόγμα. Και ξαφνικά βλέπουμε να εφαρμόζεται από τους Τούρκους με τέτοια επιτυχία. Και μάλιστα με κατόπτευση που δεν είχαν τη δυνατότητα οι Τούρκοι να κάνουν δορυφορική εκείνη την εποχή, κάποιος τους έδωσε πληροφορίες. Η αίσθησή μου λοιπόν είναι ότι υπήρχε μια διαμεσολάβηση αμερικανική, άσχετα αν δεν θέλουμε να το παραδεχτούμε, να το πούμε δημόσια. Μάλιστα. Λέει εδώ άλλος ακροατής. Δέστε τώρα, γιατί υπάρχει κόσμος που πραγματικά ενδιαφέρεται. Καλημέρα στον κύριο Φενέκο, λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Μια ερώτηση. Παρακολουθώντας τη μαρτυρία του κυρίου Κονιδάρη, βγαίνει το συμπέρασμα ότι η πολιτική ηγεσία δεν είχε ιδέα πόσο έτοιμο ήταν το πολεμικό μας ναυτικό και ποια ήταν η υποστολή του. Ηθυλημένα, μάλλον, λέει, από ό,τι αποδείχτηκε. Αυτό δεν σας ανησυχεί, λέει, και για σήμερα? Πιστεύετε ότι έχει αλλάξει ο τρόπος που θα αντιμετωπιστεί ένα θερμό επεισόδιο από την εκάστοτε πολιτική ηγεσία? Κοιτάξτε, ο κύριος Κονιδάρης ήταν στο πεδίο κυβερνήτησε πλοίο τότε και έχει άμεση εικόνα του τι συνέβη και των εντολών που πήρε. Και εγώ βέβαια, αλλά ο κύριος Κονιδάρης, ακριβώς επειδή ήταν κυβερνήτης στο πλοίο, έχει και μεγαλύτερη αμεσότητα και δίπλα στα ίμια. Είναι γεγονός ότι έχει δίκιο. Υπήρχε ένα ζήτημα έλλειψης κατανόησης μεταξύ του πώς λειτουργούν οι ένοπλες δυνάμεις, του πώς δομείται η κλιμάκωση, πώς δομείται η πολεμική σύγκρουση και βέβαια πώς αντιμετωπίζονται συνθήκες ειδικές όπως είναι μια κατάσταση κρίσης τέτοια. Και αυτό το πράγμα, ναι μεν ήταν καινούργια τότε η κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός Σιμίτης, αλλά δείχνει την ανετοιμότητα όλου μας του πολιτικού συστήματος να αναλάβει ευθύνες τέτοιες που να διαχειρίζονται τα πράγματα της Ελλάδος. Δηλαδή, δεν μπορεί κάποιος να γίνεται μέλος μιας κυβέρνησης που να χειρίζεται κρίσης χωρίς να ξέρει βασικές έννοιες της δημόσιας λειτουργίας, των ενόπλων δυνάμεων, των κρίσεων. Γι' αυτό πολλές χώρες, όπως οι Ιάπωνες, ας πούμε, πριν κάποιος αναλάβει τέτοια δημόσια λειτουργήματα, περνάει εντατικά σεμινάρια συνεκπαίδευσης, ενημέρωσης, έτσι ώστε αν συμβεί κάτι να είναι από την πρώτη στιγμή έτοιμος να τα αντιμετωπίσει. Μάλιστα. Άλλος φίλος, ο Νικόλας. Αυτές οι χιλιάδες νησίδες που είπε ο κύριος Φενέκος αντιπροσωπεύουν μια τεράστια θαλάσσια περιοχή μεταξύ των μεγάλων νησών που αποτελούν επίσης ελληνική επικράτεια. Συνάδελφοι λοιπόν, λέει, του κυρίου Φενέκου, και μάλιστα πρόσφατα ο κύριος Παντελάτος, υποπτέραρχος στην αποστρατεία, είπε πως τα F-35, αν ποτέ τα πάρουμε, δεν θα χρησιμοποιηθούν εναντίον της Τουρκίας. Αυτό προφανώς δεν αφορά μόνο τα F-35 αλλά και τις φρεγάτες και όποιο άλλο οπλικό σύστημα μπορεί να διαθέτουμε. Από τη στιγμή λοιπόν, λέει, που η απόφαση είναι πολιτική, πώς μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ή έστω αισιόδοξοι πως θα αποτρέψουμε με εξοπλισμού στην τουρκική επιθετικότητα? Τι νόημα έχει η αγορά εξοπλισμών που δεν θα χρησιμοποιηθούν, όπως δεν έγινε στα ίμια, όπως δεν έχει γίνει έκτοτε μέχρι και σήμερα?
Κοιτάξτε τώρα, το αν τα όπλα χρησιμοποιηθούν ή όχι, καταρχάς ευχής έργο θα ήταν να μην χρησιμοποιηθούν όπλα ποτέ. Όμως αναγκαστικά τα παίρνουμε για να τα χρησιμοποιήσουμε. Να τα χρησιμοποιήσουμε σε περίπτωση που απειληθούμε, να τα χρησιμοποιήσουμε αποτρεπτικά, να δείξουμε ότι έχουμε ισχύ να τα αντιμετωπίσουμε καταστάσεις. Και θα πω και στον ακροατή και κάτι άλλο. Ότι σύμφωνα με το, παρά το γεγονός ότι νομίζουμε όλοι ότι η στρατιωτική δράση περιορίζεται, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο, ο οποιοσδήποτε στρατιωτικός διοικητής, όταν έχει άμεση απειλή και επίθεση από την απέναντι πλευρά, υποχρεούται να αντιδράσει άμεσα προστατεύοντας το έδαφος. Δηλαδή, δεν είναι δεδομένο ότι χρειάζεται οπωσδήποτε να περιμένει να πάρει εντολές. Είναι ευθύνη του κάθε στρατιωτικού διοικητού στην περιοχή, ευθύνη του, αν δει, ας πούμε, ότι πάνε να αποβαστούν σε κάποιες βραχονισίρες, ναι, να ενημερώσει την ηγεσία, αλλά πόσο μπορεί να περιμένει. Πρέπει να προστατεύσει και το έδαφος. Συνεπώς, υπάρχουν περιθώρια χρήσης των δυνάμεων που έχουμε πάνω στη λογική της άμεσης απάντησης σε προσπάθεια κατάκτησης εδάφους από ξένες δυνάμεις. Και μάλιστα στο παρελθόν θα πω και κάτι που ο κόσμος δεν το ξέρει. Ένα στρατιώτης, όταν είδε ένα τουρκικό υποβρύχιο δίπλα σε νησί, δεν δίστασε να ρίξει. Και μάλιστα το υποβρύχιο αναγκάστηκε να φύγει άρον-άρον. Βέβαια το γεγονός δεν δημοσιεύτηκε ευρέως, αλλά δείχνει την ετοιμότητα που έχουν οι ένοπλες δυνάμεις σε τέτοια περίπτωση να δράσουν. Μου λέει εδώ άλλος ακροατής, οι ένοπλες δυνάμεις. Η ΕΕΠ τι ακριβώς κάνει, μπορεί να προβλέψει, γι' αυτό δεν είναι, είναι σε θέση να γνωρίζει εκ των προτέρων. Και αν δεν μπορεί η ΕΕΠ, επειδή ασχολείται με τις παρακολουθήσεις στο εσωτερικό της χώρας, γιατί δεν υπάρχει έστω υπηρεσία στρατιωτικών πληροφοριών? Είναι πολύ εύσοχο το ερώτημα. Ο ρόλος της ΕΕΠ είναι κρισιμότατος. Αυτή τη στιγμή θεωρούμε εμείς για την ΕΕΠ, επειδή χρησιμοποιήθηκε με λάθος τρόπο από κάποιους οι οποίοι θεώρησαν ότι μπορούν να την εκμεταλλευτούν, ή έχει χρησιμοποιηθεί και στο παρελθόν κάπως έτσι. Έχουμε διαστρεβλώσει το ρόλο. Ο ρόλος της ΕΕΠ είναι πρωτίστως για τα εθνικά ζητήματα. Αν η ΕΕΠ δεν αποδυναμωθεί, αν η ΕΕΠ χάσει την εμπιστοσύνη που θα πρέπει να έχει ο ελληνικός λαός προς τους δημόσιους λειτουργούς που υπηρετούν το ρόλο αυτών, τότε αντιλαμβάνεις ότι έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Γι' αυτό πρέπει επιγόντως το πολιτικό σύστημα, θεσμικά, επιγόντως να δώσει λύση σε αυτό το πρόβλημα, να αποκαταστήσει το κύρος των δημόσιων λειτουργών της ΕΕΠ και των υπηρεσιών πληροφοριών, διότι ο πρώτος και βασικός ρόλος τους είναι ακριβώς η εθνική ασφάλεια. Μάλιστα. Άλλος φίλος ρωτά, κύριε Φενέκο, είναι καθαρό πια στις μέρες μας που γίνεται η διαχείριση μιας κρίσης, ή θα δούμε και εδώ πάλι, αν ποτέ προκύψει τέτοιο θέμα, διαχείριση κρίσης στο Μαξίμου και όχι στο Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων? Ευτυχώς πήραμε αρκετά διδάγματα τα ίμια, αν και δεν τα εξαντλήσαμε. Το Κέντρο Επιχειρήσεων πλέον, αν το συγκρίνουμε με την εποχή των ημείων, δεν έχει καμιά σχέση. Είναι ένα πλήρες, ενιαίο, ενοποιημένο Κέντρο Επιχειρήσεων, το οποίο μάλιστα έρχεται και σιγά σιγά δομή και ολοκληρώνεται, και με κέντρα επιχειρήσεων του λιμενικού, της ακτοφυλακής, της υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας. Δηλαδή πλέον μπορώ να πω ότι είμαστε σε μια πολύ καλύτερη κατάσταση, τόσο από πλευράς ελέγχου των επιχειρήσεων, όπως επίσης και σε πλευράς γνώσεων και συνεργασίας. Τώρα η ΕΕΠ είναι ένα κρίσιμο σημείο, κρίσιμο asset που πρέπει να το αξιοποιήσουμε, πρέπει να το διορθώσουμε και σε κάθε περίπτωση πρέπει να βάλουμε κοινά παίγνια και συγγύμναση των πολιτικών που διαχειρίζονται τα πράγματα με τη στρατιωτική ηγεσία. Δεν φτάνει μόνο να παρακολουθούν ένα γυμνάσιο. Πρέπει να πάνε στα κέντρα επιχειρήσεων και να μετέχουν οι ίδιοι σε αυτό που συμβαίνει εκεί. Έχετε δίκιο. Ο φίλος ο Περικλής. Κύριε Φενέκο, λέει, κύριε Ναύαρχε, μήπως εμείς περιμένουμε να σπάσει τα μούτρα του εκλογικά ο Ερντογάν και παραβλέπουμε πως το πολιτικό σύστημά μας υποσκάπτει τα συμφέροντα έστω δια των παραλήψεών του στα γεωπολιτικά? Όταν είχαμε υπεροπλία και χάσαμε, τι περιμένουμε από όλους αυτούς? Κοιτάξτε, ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή έχει αλλάξει λίγο το ζήτημα της πώς η Τουρκία αντιμετωπίζει τα γεωπολιτικά ζητήματα. Παλαιότερα ήταν ετεροπροσδιοριζόμενοι ως προς την Ελλάδα και εμείς ετεροπροσδιοριζόμενοι ως προς την Τουρκία. Έρχεται ο Ερντογάν σήμερα και λέει: θέλω να κάνω την Τουρκία περιφερειακή δύναμη. Και αρχίζει έναν αυτοπροσδιορισμό. Ψάχνει πλέον να εκμεταλλευτεί όλες τις καταστάσεις για να κάνει πραγματικά την Τουρκία περιφερειακή δύναμη. Εμείς από την άλλη πλευρά, στη λογική του Κάζου Μπέλι, ότι πώς θα απαντήσουμε, ακολουθήσαμε τη λογική του Κάζου Σεντέρι, δηλαδή αφορμή για συμμαχίες. Και μέσα στις συμμαχίες προσπαθούμε να δημιουργήσουμε αυτό που το ονομάζω smart grid, δηλαδή έξυπνο πλέγμα ασφαλείας. Αυτό το έξυπνο πλέγμα ασφαλείας σημαίνει ότι όχι μόνο
αυξάνουμε τις εξοπλιστικές μας ανάγκες με ένα καλό στρατηγικό σχεδιασμό, αλλά πρέπει να αξιοποιήσουμε και τις οποιασδήποτε συμμαχίες δημιουργούμε, έτσι ώστε να έχουμε ένα μεγαλύτερο επίπεδο ασφαλείας, λογική της εκτεταμένης αυτοάμυνας και της εκτεταμένης αποτροπής. Αυτά τα πράγματα, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι δυναμικά και θέλουν συνέχεια. Και θέλουν συνέχεια με μια εθνική στρατηγική που δεν θα έρθει αύριο μια κυβέρνηση άλλη που να πει τα ανάποδα ή μια άλλη κυβέρνηση που θα κάνει κάτι άλλο. Κύριε Φενέκο, εσείς καλά το θέτετε, ωστόσο εδώ βλέπω από τα ερωτήματα των ακροατών που είναι επίμονοι να μου σημειώνουν ότι πόσο έτοιμη είναι η Ελλάδα και ψυχολογικά και σε επίπεδο πολιτικού συστήματος και ενόπλων δυνάμεων εν πολλής στο ενδεχόμενο αυτού που περιγράψατε, της επανάληψης ενός σκηνικού αλαϊμίων εν όψη της προεκλογικής περίοδου, για παράδειγμα. Όχι για λόγους προεκλογικούς, αλλά εν όψη της προεκλογικής περίοδου. Πόσο έτοιμοι είναι στην πραγματικότητα? Είναι γεγονός ότι όταν έχουμε μια προεκλογική περίοδο ή όταν είμαστε σε ενδιάμεσες ενδεχόμενες επαναληπτικές εκλογικές αναμετρήσεις, να μειώνεται λίγο η ετοιμότητα. Και εδώ εξακολουθώ να επιμένω ότι έχω εμπιστοσύνη στις ένοπλες δυνάμεις που θα βαρέσουν γρήγορα τα καμπανάκια προς την πολιτική ηγεσία. Αλλά όμως στην ίδια κατάσταση βρίσκεται και η Τουρκία αυτή τη στιγμή, η οποία μάλιστα δεν πιστεύω ότι θα επιδιώξει κάποια προκλητική ενέργεια προς εμάς. Διότι αν χάσει κάτι στο πεδίο το τοπικά περιορισμένο που ανέφερα προηγουμένως, που το ονομάζω και στα μικρά γενναία, τότε πιθανόν να χάσει κάθε ελπίδα να βγει ο Ερντογάν ξανά πρόεδρος. Πιστεύω λοιπόν ότι είμαστε σε μια κατάσταση που λέει φοβάται ο Γιάννης το Στεριό και το Στεριό το Γιάννη. Και ότι ελπίζω ότι μέχρι να τελειώσουν οι εκλογές έτσι θα συνεχίσουμε. Με προκλήσεις βέβαια θα υπάρχουν, συλλογική των υπερκτήσεων, συλλογική των περιορισμένων προκλήσεων στη θάλασσα κλπ. Αλλά επεισόδιο με σύγκρουση πολεμική δεν θα το έβλεπα αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Άλλος φίλος εδώ μου λέει την ώρα που εκφράζει αυτή την ευχή ο κύριος Φενέκος, οι Τούρκοι κάνουν κανονικά σενάρια απόβαση σε ελληνικά νησιά. Αυτά λαμβάνονται υπόψη? Στο επίπεδο της στρατιωτικής ηγεσίας βέβαια λαμβάνονται υπόψη. Και σας το λέω με απόλυτη βεβαιότητα ότι η στρατιωτική ηγεσία σε όλο και αεροπορία και ναυτικό και στρατός και ογκαιρεθά δεν αφήνουν τα πράγματα στην τύχη τους. Το θέμα είναι αν αυτό είναι συνειδητοποιημένο όχι μόνο από την πολιτική ηγεσία αλλά και από τον ελληνικό λαό. Και έρχομαι στον ελληνικό λαό. Πρέπει όχι να κινδυνολογούμε προς τον ελληνικό λαό, αλλά να τον προετοιμάζουμε και να γνωρίζει την πραγματικότητα. Να έχει εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Η εμπιστοσύνη στους θεσμούς είναι η βάση πάνω στην οποία θα στηριχτούμε για να πούμε αύριο στον ελληνικό λαό ότι πρέπει να δράσουμε με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Και δυστυχώς, πολλές φορές. Οι θεσμοί κάνουν ό,τι μπορούν πάντως να μην εμπνέουν εμπιστοσύνη. Ακριβώς. Έτσι. Για να τα λέμε να καταλαβαινόμαστε. Και είναι δυνατόν, κύριε Φενέκο, εν έτη 2023, να μην υπάρχει με τέτοια κοσμοχαλασιά γύρω μας ένα Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας και κυρίως στρατηγική εθνικής ασφάλειας? Δεν υπάρχει. Ο σύμβουλος του Πρωθυπουργού έκανε 2-3 άρθρα που ανάθεμάμαι κι αν είναι αυτή η στρατηγική εθνικής ασφάλειας. Έχετε απόλυτο δίκαιο. Θα εξαφίξατε τα δύο κρισιμότατα ζητήματα. Το ένα ζήτημα είναι η κοινή αντίληψη, ο κοινός προσανατολισμός για την εθνική ασφάλεια μέσα από μια στρατηγική. Ξέρετε, η έννοια της στρατηγικής εθνικής ασφάλειας δεν σημαίνει ότι η άλλη κυβέρνηση που θα έρθει, που έχει μια διαφορετική ιδεολογία, δεν θα μπορεί να την ακολουθήσει. Αντιθέτως, όσοι είναι ναυτικοί ξέρουν ότι για να πας από το ένα προορισμό στον άλλον, δεν ακολουθείς τελείως ευθεία πορεία. Αναγκαστικά κάνεις διορθώσεις πορείας. Γιατί υπάρχουν συνθήκες, υπάρχουν συγκυρίες. Άρα, η οποιαδήποτε κυβέρνηση έρθει η επόμενη, εάν υπάρχει ένας προσανατολισμός στους στόχους της εθνικής ασφαλείας, η στρατηγική που έχουμε σαν χώρα, θα μπορεί να κινηθεί επ' αυτών χωρίς να αναιρεί τις πράξεις της προηγούμενης ή χωρίς να πηγαίνουν σε μια στήρα αντιβαλότητα. Mm-hmm. Από την άλλη πλευρά, η έννοια του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας και όχι του Συμβούλου σημαίνει ότι έχεις ένα όργανο το οποίο διαμορφώνει επιλογές μέσα από ευρύ διάλογο μεταξύ όλων των φορέων και της κρατικής υπόστασης που είναι και η αντιπολίτευση μέσα σε αυτό. Και ότι αυτές οι επιλογές, επειδή ακριβώς είναι ορθολογικές, τη χάνουν τελικά της αποδοχής στο τέλος όλων. Αυτή είναι η έννοια του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας. Θα κλείσω με τη φίλη μου τη Μαρία. Με βάση, λέει, τα συμπεράσματα 27 χρόνια μετά από τα ίμια, που πια είναι προφανές ότι μόνοι μας τα γκριζάραμε. Αυτό γράφει η Μαρία.
Ποια είναι η μεγαλύτερη ανησυχία, παύλα αγωνία, του Ναυάρχου? Η μεγαλύτερη ανησυχία μου είναι ακριβώς η ταχύτητα αντιδράσεως σε μικρά γεγονότα. Δηλαδή θα έλεγα ότι εξακολουθούν το ζήτημα των ημείων να μας απασχολεί, διότι αυτό είναι ακριβώς το ζήτημα που το ονομάζω και στα μικρά γενναία. Πρέπει να μπορούμε τα όπλα που έχουμε, γιατί δεν τα έχουμε πάρει όλα τα όπλα, αυτή τη στιγμή κομπορημονούμε για πράγματα που θα πάρουμε στο μέλλον. Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο, πρέπει να το πω. Καλό είναι ότι παίρνουμε, αλλά δεν τα έχουμε. Εμφανιζόμαστε σαν να τα έχουμε. Ακριβώς. Αυτό λοιπόν το πράγμα, τι με κάνει να λέω ότι επειδή ακριβώς αυτά τα μικρά γεγονότα απαιτούν αμεσότητα, ταχύτητα, αποφασιστικότητα, δρυμύτητα, συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, σαφήνεια, θα πρέπει αυτά τα μικρά που λέω στρατηγική και στα μικρά γενναία να μπορούμε στον τόπο, το χρόνο που θέλουμε και υπό τις συνθήκες που θέλουμε να συγκεντρώνουμε με μεγάλη διαθεσιμότητα τις δυνάμεις που έχουμε, έτσι ώστε να μπορέσουμε να υπερτερούμε του αντιπάλου και να κερδίζουμε αυτά τα μικρά γεγονότα. Γιατί? Γιατί η συλλογική της εκτεταμένης αποτροπής ή της παρέμβασης που υπάρχει και από τον ΝΑΤΟ και από άλλες δυνάμεις θα παρέμβουν για να παγώσουν την κατάσταση όπως έκαναν στα Ίμια. Και αυτός που θα είναι κερδισμένος τοπικά στο πεδίο εκείνη την ώρα θα είναι αυτός που θα έχει και τα μεγαλύτερα διαπραγματευτικά πλεονεκτήματα. Μάλιστα. Να πω όση ώρα μιλάμε ότι από ό,τι με ενημερώνουν εδώ οι συνάδελφοι, είναι σε εξέλιξη έρευνα για τον εντοπισμό των δύο υπτάμενων οι οποίοι έκαναν χρήση της εκτείναξης καθίσματος κατά την πτώση και συντριβή 25 ναυτικά μίλια νότια της ναυτικής βάσης Ανδραβίδας του Φάντομ. Οι πληροφορίες λένε ότι είναι σώοι, αλλά δεν έχουν εντοπιστεί ακόμη. Κύριε Φενέκο, ναι, παρακαλώ. Κοίταξε, αυτό το γεγονός τώρα με το Φάντομ και λοιπά μας δείχνει ότι πραγματικά η εκπαίδευση των πιλότων μας σε πραγματικές συνθήκες τεστάρει και τις αντοχές των υλικών και του προσωπικού. Εύχομαι να βγουν, να μην έχουμε θύματα σε συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά δείχνει και την ανάγκη της ανανέωσης του πολεμικού μας υλικού, διότι τα Φάντομ είναι παλιά αεροσκάφη και πρέπει να τα ανανεώσουν. Ιρίστον παρόδο, τα Φάντομ ήταν στην πρώτη γραμμή να χρησιμοποιηθούν για τα μη επανδρωμένα. Υπάρχει ένα θέμα εδώ, όπως αντιλαμβάνεστε. Κλείνοντας, θα ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Φενέκο, αν εκτιμάτε ότι οι εξελίξεις που το έχετε συνδέσει του πολέμου στην Ουκρανία, που επηρεάζουν και τις καταστάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο, βαίνουν προς ένα δρόμο που με ολιστική αντιπαράθεση πια αναγορεύεται σε ρόλο κλειδί ο ρόλος της Τουρκίας. Είναι σωστό, είναι πολύ, έχετε δίκιο, και θυμίζω ότι επειδή ακριβώς υπήρξε χρήση στρατηγικών asset και από τις δύο πλευρές, όταν έγινε η σύσκεψη στο Λονδίνο, δημοσιεύτηκε ότι τα στρατηγικά αεροσκάφη που πετάγαν τα αμερικανικά πάνω από την Μαύρη Θάλασσα προκάλεσαν αντίδραση από πλευρά της Ρωσίας, που σήκωσε και αυτή τα στρατηγικά της μέσα. Και ξέρετε, η χρήση στρατηγικών μέσων σημαίνει ότι προετοιμάζομαι ακόμα και για πυρηνικό χτύπημα και για πολεμικό πόλεμο. Αυτό το πράγμα με τρομάζει, διότι και στην περίπτωση, αν θυμόσαστε, της Κούβας, η Τουρκία έχει παίξει καθοριστικό ρόλο. Σωστό. Και τώρα, με τα πυρηνικά τότε, μάλιστα. Ακριβώς, με τα πυρηνικά. Και τώρα, αν μπούμε πάλι στην ίδια λογική της ολικής αντιπαράθεσης του ΝΑΤΟ ή του δυτικού κόσμου, γιατί αυτή τη στιγμή το ΝΑΤΟ κρατάει μεν μια πισινή, δεν έχει εμπλακεί ακόμα στο σύνολό του, βάζει τις χώρες μπροστά για να εκτίθεται. Αν πάμε σε μια τέτοια λογική αντιπαράθεσης, με απειλές ένθεν και ένθεν για πυρηνική αποτροπή, τότε φοβάμαι ότι ο ρόλος της Τουρκίας θα αναβαθμιστεί σαν κρίσιμο γεωπολιτικό asset για το δυτικό κόσμο. Να κλείσω με το φίλο τον Περικλή. Να πείτε, λέει, στον εξαιρετικό κύριο Φενέκο, πως η σκληρή αλήθεια σχετικά με το πολιτικό μας σύστημα, ειδικά, είναι καλή υπηρεσία στην πατρίδα. Ο λαός πρέπει να καταλάβει πως το συγκεκριμένο πολιτικό προσωπικό διακομματικά δεν έχει μέλλον ώστε να πράξει τα δέοντα. Όχι όλο στρογγυλέματα. Να δούμε τη σκληρή πραγματικότητα κατάφατσα. Από τα Ίμια και μετά θα έπρεπε να το έχουμε καταλάβει. Και ο φίλος ο Νίκος λέει: πραγματικές συνθήκες είναι μόνο ο πόλεμος και τίποτα άλλο. Και σε τέτοιες πραγματικές συνθήκες, οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, ως πιο πρόσφατη εμπειρία, έχουν εκείνη της Κορέας. Οι τουρκικές, από την άλλη, έχουν καθημερινές τέτοιες εμπειρίες και έχοντας χάσει κόσμο για τα συμφέροντά τους, που εμείς τα λέμε αυτά εκτεταμένο υπεριαλισμό, αλλά είναι σε καθημερινή μάχη. Κοίταξε, είναι σοβαρά τα και τα δύο ερωτήματα. Και ότι, ναι, είναι γεγονός ότι οι Τούρκοι πολεμώντας στη Συρία, αλλά όμως είναι τελείως διαφορετικό του να πολεμάς σε άτακτους και σε άμαχους που δεν έχουν μεγάλη εκπαίδευση και άλλο σε τακτικό στρατό ο οποίος έχει εκπαιδευτεί με πρότυπα του ΝΑΤΟ και εκπαιδεύεται συνεχώς σε συνθήκες
δύσκολες στο Αιγαίο σε αεροναυτικό επίπεδο, αλλά και στην ξηρά. Πιστεύω λοιπόν ότι δεν υστερούμε από πλευράς εκπαίδευσης. Προς Θεού, ίσα-ίσα θα έλεγα ότι τα ποιοτικά μας στρατιωτικά είναι εξαιρετικά. Και το λέω αυτό, δεν θα ήθελα να πω περισσότερα, μέσα από τις εμπειρίες μου που είχα στις στρατιωτικές ασκήσεις, όπου είχα την ικανότητα να αξιολογήσω την εμπειρία των τουρκικών δυνάμεων. Απ' την άλλη πλευρά, όμως, ήθελα να πω και το εξής. Σήμερα χρειαζόμαστε τον νέο στρατιώτη. Ο νέος στρατιώτης, ο οποίος είναι απόλυτα επαγγελματίας, πρέπει να έχει εκπαιδευτεί με κριτήρια ειδικών δυνάμεων που να μπορεί να χειριστεί στο πεδίο της μάχης πολλά όπλα κάτω από συνθήκες δύσκολες, με ηλεκτρονικά μέσα, με δυνατότητα επικοινωνιών, με δυνατότητα να λειτουργεί σαν μια μονάδα κρούσης από μόνος του και ταυτόχρονα να μπορεί να συνεργάζεται με όλους. Αυτός ο νέος στρατιώτης λοιπόν είναι το μοντέλο που πρέπει να εκπαιδευτούν οι ένοπλες δυνάμεις μας. Γιατί? Γιατί δεν μπορούμε να έχουμε επαγγελματίες στρατιώτες πάνω από 100-120.000. Αυτοί όμως πρέπει να είναι από μόνοι τους ο καθένας μια μονάδα κρούσεως. Και από εκεί και πέρα, η επιστράτευση που θα μπορούμε να κάνουμε να έρχεται να ενισχύσει πιο αυτή την μεγάλη μαζική ομάδα κρούσεως που θα υπερτερεί ποιοτικά έναντι οποιοδήποτε αντιπάλου. Κύριε Φενέκο, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Να είστε καλά.